Θέλω να πάμε λίγο μετά τον καθηγητή του κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Την καλησπέρα μας, κύριε Κουρκουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Παγιωτόπουλε. Διαφορετικές οι συνθήκες, βέβαια, τη σημερινή τοποθέτησή σας. Το κατανοούμε όλοι μας. Υπάρχει προβληματισμός με το βλέμμα στραμμένο στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για νεκρούς, μιλάμε για δυστυχία. Αποφασίσαμε, όπως είπα και στον καθηγητή προηγουμένως, να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα και να πάμε λίγο και στον τουρισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, το σκηνικό το οποίο είχε διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα στο μέτωπο των προκρατήσεων από τις συγκεκριμένες αγορές. Ναι, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πανηγυρίζαμε, ότι οι κρατήσεις πάνε καλά, υπάρχει μια καλή ροή στις κρατήσεις μας και αν όλα πάνε καλά και δεν αλλάξει κάτι, που δυστυχώς άλλαξε, θα είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Όχι σίγουρα στα νούμερα του 19, αλλά πολύ κοντά. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε υπό διαφορετικές συνθήκες να βασιστούμε σε Ουκρανία και Ρωσία το 2022. Κοιτάξτε, Ρωσία δεν την είχαμε ούτε πέρυσι. Την Ουκρανία την είχαμε. Είχαμε τις Βαλτικές, που και αυτές τώρα θα είναι δύσκολο να έρθουν φέτος με τη δεδομένα τα σημερινά, έτσι. Γιατί όπως αν πήρατε είδηση, πριν 2 ώρες έκλεισαν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας μέχρι τις 24 του Μάη. Καταλαβαίνετε, 24 του Μάη είναι πάρα πολύ αργά. Θα φύγει όλος ο Μάιος από πολλές χώρες που χρησιμοποιούν ένα μέρος του εναέριου χώρου της Ουκρανίας. Όπως είναι η Πολωνία, που θα αυξηθεί η πτήση της κατά 45 λεπτά και οι αγορές που συνορεύουν με την Ουκρανία. Μάλιστα, παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία βέβαια που αφορούν και έχουν να κάνουν με πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή πόσοι βρέθηκαν και πόσα χρήματα άφησαν στην Ελλάδα Ουκρανοί και Ρώσοι και το 19 και το 20. Εδώ στην αγορά της Κρήτης η παρουσία των Ουκρανών, εστιάσουμε λίγο στους Ουκρανούς, ήταν έντονη τα περασμένα χρόνια. Κοιτάξτε, σταθερή, ήταν σταθερή. Έντονη δεν θα έλεγα, αλλά σταθερή. Ήταν μια αγορά καλή, με πελάτες καλού εισοδηματικού επίπεδου, οπότε ήταν μια καλή αγορά. Τώρα δεν ξέρω, φέτος σίγουρα δεν θα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, μετά από ένα πόλεμο, μετά από όλα αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα που έχουν συμβεί σε αυτούς, σίγουρα δεν θα τους έχουν και δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό από την Ουκρανία μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Και το θέμα που πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα. Σε ποιες αγορές πρέπει να ενισχύσουμε τις αγορές που... Ναι. Το θέμα είναι να ενισχύσουμε τις αγορές που έχουμε, αλλά και αυτός ο κόσμος πώς θα ταξιδέψει, με τι ψυχολογία θα ταξιδέψει. Πρέπει, ευτυχώς είναι νωρίς. Αυτό που έγινε τώρα είναι νωρίς και ίσως εάν είμαστε τυχεροί και λήξει αυτή η σύραξη μέσα σε 2 εβδομάδες, το αργότερο 3, θα ανακάμψουν οι κρατήσεις, θα ανακάμψει όλο αυτό η επιθυμία του πελάτη, του πολίτη να ταξιδέψει, οπότε ίσως να σώσουμε σεζόν. Μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ, βέβαια. Φυσικά θα έχουμε νωρίς και αργά, μιλάμε για πόλεμο πάνω μας. Μάλιστα. Βέβαια, έχουμε και την έκθεση στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. Ναι, τώρα αυτές τις μέρες οι προσδοκίες, αντιπρόεδρε. Κοιτάξτε, το Βουκουρέστι είναι μια, γενικώς η Ρουμανία είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά, μικρή φυσικά αγορά, είναι με 10 εκατομμύρια κόσμος, αλλά μια καλή αγορά και ειδικά για την Κρήτη, γιατί ο κόσμος που ταξιδεύει με το αεροπλάνο που έρχεται εδώ είναι καλού εισοδηματικού επίπεδου. Οπότε είναι μια καλή και αναπτυσσόμενη αγορά, κάθε χρόνο αυξάνεται. Έχουν προγραμματιστεί κάποια ραντεβού Ελλήνων επιχειρηματιών με τοπικούς παράγοντες εκεί της Ρουμανίας. Τι περιμένουμε γενικά, περιμένουν να κλείσουν κάποια πακέτα από την ενημέρωση που έχετε? Αυτά έχουν κλειστεί. Τα πακέτα έχουν κλειστεί. Δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση και περαιτέρω τόνωση της διαδικασίας. Ακριβώς. Δεν προβλέπετε. Οι πωλήσεις που γίνονται στην έκθεση αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα για αυτό στην μιλάω. Περίοδο, στην έκθεση αυτή ήδη στο Βουκουρέστι, γίνονται πωλήσεις με προσφορές που γίνονται απευθείας σε πελάτες από τους tour operator εκεί, με διαγωνισμούς που γίνονται, οπότε σίγουρα θα είναι ένα βαρόμετρο αυτή η έκθεση, τι πελάτες να περιμένουμε. Πιστεύω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Θα έχουμε την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρκουνάκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν...